Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 241. Κριτές, σίγμα τάφ κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 11ο εδάφιο. 241. 11 εδάφιο, Κριτές. 6ο κεφάλαιο. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθισεν υπό την δρύν την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σίτον εν το λινό, δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και εφάνει σ' αυτούς άγγελος Κυρίου, και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ εν ισχύ». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού, τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών, λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπεν, είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ, δε σε απέστειλα εγώ». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπεν προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι σύ είσαι ο λαλών μετε μου. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, εωσού έλθω προσέ και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιόν σου». Ο δε είπε, «Θέλω περιμείνει έως σου επιστρέψεις». Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε εις κάνιστρον, τον δε ζωμόν έβαλε εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε και έκαμε νούτο». Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου την οποίαν είχε εν τη χειρή αυτού και ίγγισε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πυρ εκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Κύριε, γιατί δεν ενεργείς ανάμεσά μας όπως στο παρελθόν? Αυτό είναι το μήνυμα του Κυρίου. Είναι ένα ερώτημα. Το μήνυμα του Κυρίου είναι ένα ερώτημα που πρέπει να του κάνουμε. Ρωτήστε με αυτό το πράγμα, είναι το μήνυμα του Κυρίου. Κύριε, γιατί δεν ενεργείς ανάμεσά μας όπως στο παρελθόν? Λέει στο 10 εδάφιο, «Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθισε υπό την δρύν την Ενοφρά, την του Ιεάς του Αβιεζερίτου». Τι πάει να κάνει εκεί ο άγγελος? Τι τον οδήγησε προς εκείνη την κατεύθυνση? Και λέει η γραφή, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Πήγε για να ελευθερώσει κάποιον που έχει φόβο Θεού στην καρδιά του. Ο μόνος που μπορεί να σε ελευθερώσει από όλα, από κάθε απειλή, εξωτερική, εσωτερική, ανθρώπου ή κατάστασης, είναι μόνο ο Θεός. Πώς? Με τον άγγελό του. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας? Τίποτα, εκτός από ένα, να έχουμε φόβο Θεού. Και φόβος Θεού είναι να μισείτις το κακόν. Μα να μην κάνουμε το μέρος μας, να μην προστατευτούμε έτσι, να μην προστατευτούμε αλλιώς, να μην προστατευτούμε αλλιώτικα. Και η γραφή λέει, ναι, βεβαίως, να κάνεις το μέρος σου. Να έχεις φόβο Θεού. Αυτό είναι το μέρος σου.
άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και πάει ο άγγελος στην Βρύντινε Νοφρά. Και Γεδεών, ο υιός αυτού, εκοπάνιζε σίτον εν το λινό, δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Πάει λοιπόν εκεί, όπου βρίσκεται ένας αδύναμος άνθρωπος, που δεν μπορεί να κάνει πολλά, αλλά που όμως κάνει ό,τι μπορεί. Πάει να βρει έναν αδύνατον άνθρωπο, που δεν μπορεί να κάνει πολλά, όμως κάνει ό,τι μπορεί και αυτό που μπορεί. Μπορεί να νιώθεις αδύναμος και να είσαι, και όντως είσαι, και ότι αυτό το οποίο κάνεις να είναι ασήμαντο. Όσο ασήμαντο είναι, όσο και αν το θεωρείς έτσι, να ξέρεις ότι ο Θεός βλέπει ότι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Όταν ο Θεός βλέπει ότι κάνεις ό,τι μπορείς, να είσαι βέβαιος και βεβαία ότι αποκλείεται να σε αφήσει. Και Γεδεών εκοπάνιζε σίτον εν το λινό, δια να κρύψει αυτόν από τον Μαδιανιτών. Ό,τι κάνει, το κάνει εν το κρυπτό. Μέχρι σε εκεί αντέχει, όμως το παλεύει. Ίσως δεν φαίνεται αρκετό, και όντως δεν είναι. Αυτό που κάνει όντως δεν φαίνεται και δεν είναι αρκετό. Είναι όμως αυτό που μπορεί. Και το κάνει στα κρυφά. Γιατί αυτό μπορεί και αυτό κάνει, όμως το κάνει. Κάνε αυτό που μπορείς, όπως μπορείς. Συνέχισε να το κάνεις. Και μην μπεις είναι ασήμαντο. Γιατί ο Θεός από κάτι τέτοια ασήμαντα ξεκινάει μεγάλες ανατροπές. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Και εφάνει εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν. Εφάνει εις αυτόν, είπε εις αυτόν. Σε αυτόν που κάνει ό,τι μπορεί, αν και αυτό μοιάζει τόσο ασήμαντο, τόσο τυποτένιο, τόσο μηδαμινό, σε αυτόν λοιπόν φαίνεται και σε αυτόν θα μιλήσει. Βλέπεις ότι αυτό το τόσο ασήμαντο και τόσο μηδαμινό, αν γίνεται με επιμέλεια και κατά συνέχεια, έχει αποτέλεσμα καλό. Και πού ακόμη. Ο Κύριος μετασού ο Κύριος μετασού δυνατέ ενισχύει. Παράδοξη προσφώνηση. Δυνατός ενισχύει ποιος? Αυτός που φοβάται τον ίσιο του και κάνει τα αυτονόητα για τη διαβίωσή του, αλλά εν το κρυπτό. Από πού και ως πού δυνατός ενισχύει ένας άνθρωπος αποδεδειγμένα αδύναμος, ο οποίος κάνει πράγματα, ό,τι μπορεί, τα οποία όμως αποδεδειγμένα δεν είναι αρκετά? Έτσι τον βλέπει ο Θεός. Ο Θεός δεν βλέπει όπως βλέπεις εσύ και όπως βλέπω εγώ. Ο Θεός βλέπει αλλιώτικα. Και ήθελα να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιον να βλέπουμε όπως βλέπει ο Θεός, για να μην απογοητευόμαστε. Γιατί δυνατός ενισχύει ο αδύνατος? Γιατί τον προσφωνεί έτσι ο Κύριος δια του αγγέλου του? Διότι ο Θεός δυνατό ενισχύει, θεωρεί, εκείνον που κάνει αυτό που μπορεί, χωρίς να το βάζει κάτω, όσο και αν αυτό φαίνεται αναποτελεσματικό, ασήμαντο ή μηδαμινό. Και αυτά σήμερα στα λέει ο Κύριος για να μην απογοητευτείς και για να μην πάψεις αυτό που μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις, όσο και αν σου φαίνεται ασήμαντο ή μηδαμινό. Με αυτό θα εργαστεί ο Θεός στο αδίεξοδό σου. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών. Και τώρα θα δούμε τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου εξαιτίας του οποίου λαμβάνει επίσκεψη παρακυρίου. Γιατί ο Κύριος, αν κάτι συγκινείται από κάποιον, δεν είναι ούτε οι ικανότητές του, ούτε η ρητορία του,
ούτε η ευφυΐα του, ούτε η χαρισματικότητά του. Ο Θεός συγκινείται μόνο από ένα πράγμα, από τον χαρακτήρα. Μπορεί να μην είσαι χαρισματικός, εύγλωτος, ευφυής, οξυδερκής. Δεν έχει σημασία. Τι χαρακτήρα έχεις, αυτό είναι που μετράει ενώπιον του Θεού. Και ο Γεδεών έχει έναν σπάνιο χαρακτήρα, ανεκτίμητης αξίας. Γιατί ο Γεδεών δεν είναι απλά και μόνον ένας αγωνιστής της ζωής που κάνει ό,τι μπορεί. Άλλο που δεν είναι αρκετό και δεν το βάζει κάτω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειλικρινής. Δεν αρέσκεται να κοροϊδεύει τον εαυτόν του και αναγνωρίζει την πραγματικότητα. Χωρίς εξοραϊσμούς. Δεν περπατά σε φαντασία. Βλέπει την πραγματικότητα κατάφατσα και γνωρίζει να την αξιολογεί καθώς πράγματι είναι. Και κοιτάξτε τι θα πει. «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμών, δια τι λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα?» Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που ψάχνεται, που διαβάζει σωστά τα γεγονότα και δεν αρέσκεται καθόλου να έθελο τυφλή, ούτε να ζει με ψευδεστήσεις και με αυταπάτες. Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού? Γιατί δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα, μα τίποτα, σε σχέση με αυτά που ο Κύριος μας λέει στο λόγο του και στις γραφές του? Πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού? Είμαστε χωρίς θαυμάσια. Άρα δεν είναι ανάμεσά μας ο Κύριος. Δεν εργάζεται μαζί μας. Έχει αποσυρθεί. Και πρέπει να δούμε γιατί. Έχει την εντυμότητα, την καθαρότητα και την ευθύτητα να το παραδεχθεί. Γι' αυτό ακριβώς θα τον ευλογήσει ο Θεός. Πού είναι τα θαυμάσια του Κυρίου, τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών? Αναγνωρίζει ότι η κατάσταση που ζουν δεν είναι φυσιολογική, διότι γνωρίζουν για έναν Θεό που ενεργεί, αλλά που τώρα δεν ενεργεί εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Και το καλό με τον Γεδεών είναι ότι όχι μόνο αναγνωρίζει την κατάσταση ότι είναι αφύσικη, είναι ότι αρνείται να συνηθίσει σε αυτήν. Διότι πάντοτε υπάρχει ένας κίνδυνος να αποφασίσει την επόμενη μέρα το Πνεύμα το Άγιο να φύγει από τον λαό του και ο λαός του να μην καταλάβει τίποτα, αφού έτσι κι αλλιώς και πριν που υπήρχε δεν ενεργούσε. Κανείς δεν το αισθανόταν. Εις τρόπον ώστε η ζωή του να αλλάξει και να έχει κοινωνία με το Θεό και να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Κηρύγματα πολλά. Ομολογίες που αφορούν το χθες ακόμη περισσότερες. Τα θαυμάσια του όμως τώρα, λέει ο Γεδεών, δεν τα βλέπουμε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κάτι συμβαίνει. Ο Γεδεών δεν έχει τη λύση. Τη λύση την έχει μόνο ο Θεός. Ο Γεδεών όμως έχει την ευθύτητα και την ειλικρίνεια να το παραδεχθεί και να το αναγνωρίσει. Εάν αυτό υπάρξει σε εμάς, σε σένα και σε μένα, τότε μην έχεις καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος έχει να κάνει πράγματα που θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Γιατί δεν άλλαξε. Είναι ο ίδιος. Χθες, σήμερα και εις τον αιώνα. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο, αμήν στο λόγο σου Κύριε. Έχει σχέδιο ο Κύριος. Και δεν είναι μόνο ότι έχει σχέδιο γιατί έχει σχέδιο.
είναι ότι έχει σχέδιο γιατί θέλει να δοξαστεί στη ζωή σου, αλλά και στη ζωή του λαού του. Πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες «Δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου». Ναι, βεβαίως, μας ανεβίβασε εξ Αιγύπτου. Με σημεία και τεράστια. Αυτά όμως έγιναν στο παρελθόν. Τώρα δεν γίνεται τίποτε. Ως πότε θα ζούμε με ομολογίες του χθες? Κάτσε Γεδεών, μικρό πράγμα είναι ότι στο παρελθόν ο Κύριος μας ανεβίβασε εξ Αιγύπτου. Τώρα τι κάνει? Ίσα ίσα το γεγονός ότι στο παρελθόν ενεργούσε μου προκαλεί πολύ μεγαλύτερη στενοχώρια και προβληματισμό. Διότι αν ο Θεός είναι ζωντανός και το έχει αποδείξει, αφού χθες όντως ενήργησε, τότε τι συμβαίνει και σήμερα? Δεν λειτουργεί και δεν ενεργεί όπως χθες? Αυτά τα σκέφτονται μόνον εκείνοι που ψάχνονται και αναρωτιόνται γιατί διψούν για την παρουσία του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει αναζητήσεις και θεωρεί ότι πνευματική ζωή είναι να έχουμε τα αναγκαία και κάποιες ανέσεις, καλοκαιρινές, φθινοπορινές, χειμωνιάτικες ή ανοιξιάτικες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πάντως ο Κύριος δεν έχει ετοιμάσει αυτά για τον λαό του, αλλά έχει ετοιμάσει πολύ μεγάλα για να δοξάζεται στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέρφια. Και μόνον όσοι διψάσουν για εκείνον και την παρουσία του θα γευθούν εκείνα που τους χρειάζονται για να πάρουν φωτιά. Γιατί ο Κύριος σε θέλει να πάρεις φωτιά, και εσένα και εμένα. Και θα το κάνει εάν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, με τη βοήθεια και τη χάρη του. Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος. Βαριά κουβέντα. Πρέπει να είσαι πολύ τίμιος και ειλικρινής για να την πεις. Τι είναι αυτά που λες αδελφέ? Τι είναι αυτά που λες αδελφέ Γεδεών? Ο Κύριος δεν αφήνει ποτέ το λαό του. Ο Γεδεών πάντως αυτό είπε. Εσύ μην το λες. Ο Γεδεών θεωρεί ότι ο Θεός έχει απομακρυνθεί από το λαό του. Γιατί αν ήταν παρόν στο λαό του θα ενεργούσε όπως το παρελθόν. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι θέμα οπτικής θεώρησης των πραγμάτων. Υπάρχει η οπτική θεώρηση του Γεδεών, της ευθύτητας, της εντυμότητος, και υπάρχει και ο στρουθοκαλμιλισμός που λέει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας, άλλο που δεν τον νιώθουμε. Και ο Κύριος θα ενεργήσει πότε? Έχει το χρόνο του. Μέχρι τότε εμείς τι θα κάνουμε? Διακοπές πνευματικές. Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος. Απομακρύνθηκε. Και επιτέλους πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να το παραδεχθούμε και να ψάξουμε, να βρούμε το γιατί. Να γονατίσουμε, να μείνουμε εκεί με πένθος και μετάνοια και να ζητήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να μας μιλήσει ξεκάθαρα και να μας αγγίξει εις τρόπον ώστε να χαριστεί σε εμάς ένα νέο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Και ξέρεις πόσο μας αγαπάει? Τόσο ώστε να μην θέλει να μας βλέπει άλλο έτσι, ικανοποιημένους, με μία προσδοκία νεφελώδη για το μέλλον, ότι κάτι θα γίνει. Όχι, από τώρα θέλει να γίνει. Γιατί το έργο το δικό μου, λέγει Κύριος, είναι πάντοτε. Αλληλούια. Τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανητών. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ιδιαίτερα ευφυής για να κάνει τέτοιες διαπιστώσεις. Έντιμος και ειλικρινής χρειάζεται να είναι, και το κυριότερο, γενναίος.
να βλέπει δηλαδή την αλήθεια κατάματα, χωρίς να την εξοραίζει, χωρίς ψευδεστίζεις, χωρίς φτιασιδώματα. Το ξαναδιαβάζω. Πόσο σοβαρό είναι. Ο Κύριος τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανητών. Πρέπει να παραδεχθούμε, λέει ο Γεδεών, ότι ο Κύριος μας εγκατέλειψε γιατί δεν είμαστε πια ελεύθεροι, είμαστε υπό περιορισμών, υπό επιπτήρηση, υπό επίβλεψη. Μας επιβλέπουν άνθρωποι, οι Μαδιανίτες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός, για λόγους που πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε, να μας αποκαλυφθούν, δεν είναι πια μαζί μας. Εγκατέλειπε ημάς ο Θεός και μας παρέδωσε στους Μαδιανίτες. Θέλει μεγάλη γενναιότητα και μεγαλείο ψυχής για να παραδεχθεί κάποιος κάτι τέτοιο. Αυτούς θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος και στην ζωή αυτών θα δοξαστεί. Γιατί ο Κύριος θέλει να δοξαστεί στη ζωή σου, το πιστεύεις αυτό? Όλα όμως ξεκινούν από την αλήθεια, από την έντιμη αναγνώρισή της. Όχι για να την αποδεχθούμε παραμένοντας έτσι, αλλά για να κράξουμε και ο Κύριος να κάνει αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει στο λόγο του για το λαό του. Γι' αυτό να μην απογοητεύεσαι. Με γενναιότητα να ψάξεις, να δεις τι συμβαίνει, να αναγνωρίσεις έντιμα την κατάσταση και να ξέρεις ότι στον Θεό δεν είναι τίποτα να ξανακάνει σε μια στιγμή χρόνου ξανά αισθητή την παρουσία Του με ένδοξες και θαυμαστές ενέργειες προς βοήθεια και απελευθέρωση του λαού Του. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και εμβλέψας προς Αυτόν ο Κύριος είπεν. Σε ποιον ενέβλεψε? Σε εκείνον που αντιμετωπίζει κατάματα την πραγματικότητα χωρίς να τη φτιασιδώνει ή να την ωραιοποιεί. Θέλεις να σου μιλήσει ο Κύριος? Θέλεις να σε επισκεφθεί? Πες του την αλήθεια και διάβασε σωστά τα γεγονότα χωρίς φτιασιδώματα και ωραιοποίησης. Είναι θέμα χρόνου ο Κύριος να κάνει στη ζωή σου νέο πράγμα. Δεν θα γίνεις καταθλιπτικός διαβάζοντας σωστά την κατάσταση και ερμηνεύοντας ορθά τα συμβάντα. Το αντίθετο. Θα σε επισκεφθεί ο Κύριος και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και θα δεις το χέρι Του στη ζωή σου και στο σπίτι σου. Αλληλούια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδέρφια. Μέσα από το βιβλίο των Κριτών, ο Κύριος μας δίνει καλή αγγελία και η αγγελία αυτή είναι από το Πνεύμα του Θεού. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Και τι του λέει? Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Ποια δύναμη? Βλέπεις εσύ καμία δύναμη? Η μόνη δύναμη που έχει είναι να κοπανίζει σύτος τα κρυφά. Κι όμως ο Κύριος βλέπει σε αυτόν μία δύναμη σπάνια που δύσκολα τη συναντάς αλλού. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι η δύναμη να αναγνωρίζει την κατάσταση ως έχει. Είναι η δύναμη, το μεγαλείο της ψυχής, μιας γενναίας ψυχής, να μην εξοραίζει την πραγματικότητα, αλλά να την αναγνωρίζει όπως πραγματικά είναι. Είναι η δύναμη να βλέπεις κατάφατσα την αλήθεια και να μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου. Με αυτή τη δύναμη, αυτή της αναγνώρισης, αυτή της αποδοχής, ο Χριστός θα σου αλλάξει τη ζωή.
Δεν χρειάζεται να έχεις καμία άλλη δύναμη. Οι άλλες δυνάμεις θα ενεργηθούν από τον Κύριο. Τη δύναμη που ψάχνει να βρει ο Κύριος σε μία ψυχή, μακάλι και σε περισσότερες, είναι η δύναμη να βλέπει και να αντιμετωπίζει την αλήθεια κατάφατσα, χωρίς συγκαλύψεις, χωρίς θιασιδώματα, χωρίς ωρεοποίησης. Είπαγε εν τη δυνάμη σου ταύτη. Με αυτή την εντυμότητα και ειλικρίνεια εγώ θα είμαι μαζί σου και θα κάνω για λογαριασμό σου αυτά που εσύ αδυνατείς. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και ψάχνα να βρω τι δύναμη έχω, τι δύναμη έχω. Η δύναμη να βλέπεις την αλήθεια κατάφατσα. Αυτή τη δύναμη ψάχνει ο Θεός από σένα. Αν τη βρει, όλα τα άλλα που εσύ αδυνατείς να κάνεις, θα τα κάνει εκείνος. Και συνεχίζει η γραφή λέγοντας. Και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Εγώ, ναι εσύ. Εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ. Γιατί έχεις μία δύναμη που δεν τη βρίσκω αλλού. Είναι η δύναμη να αντιμετωπίζεις κατάματα την αλήθεια. Και να μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Και να μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου. Εσύ, με αυτό το μοναδικό, σπάνιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, θα σώσεις το Μαδιάμ, θα βοηθήσεις το λαό, θα βοηθήσεις το σπίτι σου, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον αδερφό σου. Εσύ, το πιστεύεις? Με τη δύναμη αυτή, ότι ναι, ναι Κύριε, αναγνωρίζω ότι δεν πάμε καλά, αναγνωρίζω ότι έχεις απομακρυνθεί από κοντά μας, μας παρέδωσες να είμαστε εξαρτώμενοι και υπό την επίβλεψη ανθρώπων που δεν σε ξέρουν. Ναι Κύριε, δεν είμαστε ελεύθεροι. Η γυναίκα, το παιδί, ο άντρας, όντως είναι δεμένη χειροπόδαρα από κάτι που σε εμποδίζει να εργαστείς. Με αυτή τη δύναμη, αυτή τη αναγνώριση, θα σώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Τι ζητάει ο Θεός? Αλήθεια και εντυμότητα. Μπέσα ζητάει ο Θεός. Να σε μπεσαλής. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Να μην περπατάς κατά φαντασία. Να μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Να μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου. Αυτό. Είναι αρκετό αυτό? Είναι αρκετό. Στο Γεδεών ήταν αρκετό. Ο Θεός το είπε. Το πιστεύεις ότι αυτό που γράφει εδώ το έγραψε ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου ισχύει και για σένα? Και λέει στη συνέχεια, δεν σε απέστειλα εγώ? Εγώ τέτοιους αποστέλω. Ανθρώπους ευθύς που να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και να μην υπεκφεύγουν. Ο δε είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ?» Εδώ τώρα βλέπουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό του υπέροχου χαρακτήρα που ακούει στο όνομα Γεδεών. Δεν είναι μόνον ότι κάνει αυτό που μπορεί, όσο ασήμαντο και αν φαίνεται, χωρίς να το βάζει κάτω. Δεν είναι μόνον ότι έχει τη γενναιότητα να παραδεχθεί ότι ο Θεός δεν είναι μαζί τους πια. Είναι ότι έχει και την εντυμότητα, την ταπεινότητα, να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος δεν έχει την παραμικρή ικανότητα. Δεν βλέπει στον εαυτόν του καμία ικανότητα τέτοια ώστε να μπορέσει να εμπνεύσει και τους άλλους. Και λέει, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Δεν έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, ούτε καμία υπόλοιψη
στις δυνατότητές του. Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Δεν εμπνέουμε κανένα κύρος πουθενά και σε κανέναν. Δεν έχουμε κάτι καλό να επιδείξουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Γεδεών. Ένας άνθρωπος που ξέρει έντιμα να αναγνωρίζει τόσο τη γενικότερη κατάσταση όσο και την προσωπική του. Τέτοιους ψάχνει ο Θεός. Θέλεις να γίνεις κι εσύ ένας τέτοιος και μία τέτοια? Εγώ, Κύριε, θέλω. Ας το πούμε σήμερα όλοι μαζί. Να έχουμε μία καρδιά ευθεία και ειλικρινή, που να μην ωραιοποιεί ούτε να φτιασιδώνει τίποτα, γιατί δεν μας ωφελεί. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει? Να δοξαστεί στη ζωή μας. Τι ζητάει από μας? Ειλικρίνεια, ευθύτητα, εντιμότητα. Τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα θα τα κάνει εκείνος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο σου, Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Σε ευχαριστούμε για τις επουράνιες σήμερα διαβεβαιώσου που μας δίνεις αυτό το πρωινό. Σε ευχαριστούμε για το λόγο το γεγραμμένο. Σε ευχαριστούμε. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος. Βλέπεις πώς συνεχίζεται ο διάλογος και για ποιο λόγο αυτό συμβαίνει? Γιατί ο Θεός μιλάει όχι στους δήθεν. Αλλά στους ευθύς. Όχι σε αυτούς που κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους ή στρουθομακαμιλίζουν, αλλά σε εκείνους που αναγνωρίζουν την κατάσταση και δεν βλέπουν καμία ικανότητα στον εαυτό τους. Και τι του λέει? Εγώ θέλω είστε μετά σου. Εσύ μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Τέτοιους ψάχνω. Αναγνωρίζεις έντιμα και γενναία ότι έχω φύγει, ότι έχω απομακρυνθεί από σας. Και δεύτερον, παραδέχεσαι ότι εσύ από μόνος σου δεν έχεις τίποτα το αξιόλογο ώστε να εμπνεύσεις κάποιον άλλον. Όπου βλέπει ο Θεός άνθρωπο να νομίζει ότι είναι αναντικατάστατος ή σπάνια και μοναδικά χαρισματικός, θα τα λέει ωραία, θα ευχαριστιέται ο ίδιος, θα ευχαριστιώνται και οι άλλοι, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Ο Θεός θα εξακολουθεί να μην ενεργεί και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι που είπαμε ή ακούσαμε ορθοτομημένα πράγματα. Εγώ θέλω είστε μετά σου. Από εδώ και πέρα θα είμαι στο πλάι σου. Αλλά αυτό πια θα φαίνεται, γιατί εγώ θα ενεργώ. Και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Εγώ, Κύριε, εσύ. Θα πατάξεις εσύ τους Μαδιανίτες ως άνδρα ένα. Δηλαδή όλο αυτό το τσούρμο, το πλήθος των Μαδιανιτών, θα τους νικήσεις σαν να είναι ένα άτομο. Με λίγα λόγια. Επειδή αντιμετωπίζεις την κατάσταση με τέτοια ευθύτητα και εντιμότητα, εγώ σου λέω ότι σε λίγο θα ενεργήσω πάνω σου και μένα σου με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα σε αναγνωρίζεις. Θα ενεργήσω πάνω σου και μέσα σου με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα σε αναγνωρίζεις. Ούτε οι άλλοι θα σε αναγνωρίζουν. Και όλα αυτά από πού ξεκίνησαν? Από έναν άνθρωπο που κάνει ό,τι μπορεί, χωρίς να το βάζει κάτω, χωρίς να βλέπει χαΐρι και προκοπή, που όταν του μιλάει ο Θεός και του λέει είσαι δυνατός, ενισχύ, εκείνος λέει αν ήσουν μαζί μας θα το ξέραμε, δεν είσαι. Και όταν πάλι τον καλεί σε προσωπική κλίση για να του εμπιστευτεί μια μεγάλη αποστολή, εκείνος δηλώνει ακατάλληλος. Δεν είναι πρόθυμος να πει επιτέλους αναγνωρίστηκε το χάρισμά μου και η αξία μου. Εγώ μαζί σου θα είμαι. Και θα πατάξεις τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Δεν θα σε αναγνωρίζεις.
Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, επιτέλους, να ένας άνθρωπος που έχει τον σωστό διατυπώσει ορισμό της χάριτος. Γιατί ο ορισμός της χάριτος διατυπώνεται εδώ, κατά τρόπο ξεκάθαρο, που να διώχνει έξω κάθε φαντασία. Γιατί η φαντασία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, τον οδηγεί σε μεγαλύτερα διέξοδα. Και κοιτάξτε πώς ορίζει τη χάρη. Ο ταπεινός και ειλικρινής άνθρωπος του Θεού, που δεν εξοραίζει καταστάσεις, ούτε τις θιασιδώνει, για να έχει την ψευδέστηση να αισθάνεται καλύτερα. Εάν βρήκα λοιπόν χάρη στους οφθαλμούς σου, δείξον μη σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλών με τεμού. Χάρης δεν είναι να παραμένουμε εγκλωβισμένοι υπό επιτήρηση ή υπό την επίβλεψη ή υπό την εξουσία προσώπων ή καταστάσεων. Και μάλιστα με την ικανοποίηση ότι αυτό θέλει ο Θεός και αυτό επιτρέπει, γιατί έχει το χρόνο του για να ενεργήσει. Όχι, αυτό δεν είναι χάρης. Χάρης είναι να είναι ο Θεός μαζί μας με αποδείξεις. Να ενεργεί στα αδιέξοδα του λαού του και να επεμβαίνει στην καρδιά του κατά τρόπο αγιαστικό, ώστε ο λαός να οδηγείται σε αφιέρωση και να πλημμυρίζει με την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Αν βρήκα χάρη λοιπόν, δείξε μου απόδειξη ότι εσύ είσαι μαζί μου και ότι εσύ είσαι αυτός που μου μιλάει. Πόσο ζηλευτός χαρακτήρας είναι αυτός ο Γεδεών. Δεν είναι μόνο ότι ζητάει απόδειξη ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Αυτό νομίζω ότι και εσύ και εγώ θα το ζητούσαμε. Εκείνο όμως το οποίο εγώ προσωπικά στον εαυτό μου, δεν ξέρω εσύ, θα δυσκολευόμουν να μιμηθώ στο Γεδεών, είναι ενώ ο Θεός μου μιλάει και μου στέλνει άγγελο, εγώ να μην δεν πιστεύω με αυτό που βλέπω. Όχι γιατί αμφισβητώ τον Κύριο, αλλά γιατί δεν εμπιστεύομαι τα μάτια μου, τα αυτιά μου και ιδιαιτέρως την καρδιά μου. Πολύ φοβούμαι ότι αν εγώ ήμουν στη θέση του Γενεών, θα έσπευδα να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι ο Κύριος μου μίλησε και ότι είμαι ο οδηγούμενος του Θεού. Αυτός όμως, ενώ όντως του μιλάει ο Θεός, φοβάται αν όντως αυτό συμβαίνει. Όχι γιατί είναι άπιστος, αλλά γιατί δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και την κρίση του. Και ζητάει συμμαρτυρία για κάτι που όντως αποδεδειγμένα συμβαίνει από τον Θεό. Χάρισέ μου, Κύριε, το χαρακτήρα του Γεδεών. Αλληλούια. Του μιλάει ο Θεός και δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του. Θα μπορούσε να πάρει 10 τηλέφωνα. Μου μίλησε ο Κύριος, αδερφέ. Προς δόξα Κύριου, το λέω, μου μίλησε ο Κύριος. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα ευλογημένα παραδείγματα των Αγίων της Γραφής. Σημάδι, Κύριε, ότι εσύ είσαι αυτός που μου μιλάει. Γιατί την καρδιά μου δεν την εμπιστεύομαι. Με φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν μου έχω καμία εμπιστοσύνη. Σου έχεις εμπιστοσύνη? Σου έχεις? Μη σου έχεις? Μη μου έχω? Αν σου μίλησε ο Κύριος, ζήτα του να σου ξαναμιλήσει. Ο Γεδεών όλο αυτό έκανε και ο Θεός συνέχεια σε αυτόν τον άνθρωπο ανταποκρινόταν. Πάει, κάνει θυσία. Του λέει, μη μου φύγεις, περίμενε με. Και του λέει, θα σε περιμένω. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο Κύριος πάντοτε περιμένει εκείνους που αναγνωρίζουν την πραγματικότητα χωρίς ωρεοποιήσεις και που αναγνωρίζουν την ανεπαρκειά τους. Και του λέει τι να κάνει, με ποιο τρόπο θα κάνει τη θυσία, το κάνει και εκείνη την ώρα πέφτει φωτιά από την πέτρα.
ανέβει πυρ εκ της πέτρας. Ξέρεις από πού θα ανέβει πυρ, φωτιά Πνεύματος Αγίου στη ζωή σου? Ξέρεις από πού? Εκ της πέτρας. Τη βλέπεις την πέτρα? Από εδώ θα βγει φωτιά. Με προσευχή και νηστεία θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού και θα ζητάς. Προσευχόμενος δια Πνεύματος Αγίου, δια ξένων γλωσσών, να σου μιλάει ο Θεός από εδώ. Όταν μάθεις να σου μιλάει από εδώ, όταν παίρνεις φωτιά από εδώ, τότε θα ακούς τη φωνή του Θεού και εδώ, στο αυτί, και εδώ, στη διάνοια, και εδώ, στην καρδιά. Κατά πάντα θα σε διαβεβαιώνει ο Θεός. Πυρ θα ανάψει εκ της πέτρας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και από εδώ και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Οικοδομεί θυσιαστήριο. Και την ώρα που οικοδομεί το θυσιαστήριο, ο Θεός του μιλάει και του λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να γκρεμιστεί ο βωμός του Βάαλ. Υπάρχουν είδωλα στη ζωή σου. Υπάρχουν είδωλα εν το μέσο του λαού μου. Αν αυτά δεν βγουν από τη μέση, αδυνατό να ενεργήσω. Αυτό που του λέει, εφόσον το κάνει, θα τον φέρει σε σύγκρουση όχι μόνο με το λαό, με όλη την κοινωνία. Όμως το κάνει. Γιατί? Γιατί τώρα πια τον έχει διαβεβαιώσει ο ίδιος ο Θεός. Και όταν το κάνει και συντρίβεται ο βωμός του Βάαλ, όλοι έρχονται εναντίον του. Εκείνη την ώρα πέφτει πάνω του Πνεύμα Άγιο, περιεχήθη το Πνεύμα του Θεού επί των Γεδεών. Και από τη στιγμή εκείνη και μετά άλλαξαν όλα. Βγήκε το είδωλο από τη μέση. Δεν ξέρω αν το είδωλο στη δική σου την περίπτωση, εσύ ξέρεις, και για μένα εγώ ξέρω, αν είναι πρόσωπο, αν είναι κατάσταση ή αν είναι αντίληψη. Αν βγει αυτό όμως από τη μέση, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Και τότε θα βλέπεις το Θεό να απαντάει σε ό,τι του ζητήσεις. Γιατί ο Γεδεών, αυτός που κοπάνιζε ζήτο εν το κρυπτό, έγινε ο άνθρωπος που ο Θεός έκανε ό,τι του ζητούσε. Τη μία του λέγε, για να του φύγουν οι ανασφάλειες και οι αμφιβολίες. Ξέρανε τον τόπο και γέμισε με νερό το σφουγγάρι. Το έκανε. Μετά πάλι δρόσισε τον τόπο και ξέρανε το σφουγγάρι. Το έκανε. Ο Γεδεών έγινε ο άνθρωπος που ό,τι ζητούσε από τον Θεό, ο Θεός το έκανε. Με αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Γι' αυτό σου λέω, με τη χάρη και με φόβο Θεού, στο λέω, με τη χάρη του Χριστού μας. Ναι, η κατάσταση φαίνεται τελματώδης, αδιέξοδη, ερημική, στη θέα της οποίας προκαλείται απογοήτευση και διάθεση όχι για αγώνα, αλλά για αυτοεγκατάλειψη. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στάσου ενώπιον του Θεού τίμια και ειλικρινά. Φέρε ενώπιον αυτού τις αδυναμίες σου. Πες του ότι, Κύριε, αναγνωρίζω ότι έχεις απομακρυνθεί από κοντά μου. Και εκείνος θα έρθει πάλι πίσω. Θα σε ευλογήσει και θα κάνει πράγματα στη ζωή σου που δεν περίμενες ποτέ. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ίσχυε και ανδρίζου και ο Κύριος μετά σου. Αμήν.